βίντεο, social media, ποσταρίσματα και διαχείριση χρόνου. Πού πρέπει να ασχολείσαι και πού πρέπει να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο με το υποψήφιο πελατολόγιο σου και πώς μπορείς να διαχωρίσεις ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί και ποιοι είναι οι αριζίδες. Πάμε να δούμε. Όταν λοιπόν δημιουργούμε περιεχόμενο και ειδικότερα βίντεο, είναι αμέσως επόμενο κάποια βίντεο από αυτά που θα πάνε καλύτερα να φέρουν περισσότερα σχόλια. Τα περισσότερα σχόλια βοηθάνε εσένα να δείξει ο αλγόριθμος στο βίντεό σου ακόμα περισσότερο σε περισσότερο κοινό. Αυτό είναι καλό ή κακό? Εδώ θα εξαρτηθεί από την υπηρεσία ή προϊόν που πουλάς. Αν είσαι λοιπόν ένας επιχειρηματίας και πουλάς μια υπηρεσία, για παράδειγμα μπορεί να είναι real estate, για παράδειγμα μπορεί να είναι digital marketing, μπορεί να είναι δικηγορικής φύσεως, και σου έρχονται πάρα πολλά σχόλια από κάτω με ερωτήσεις, για παράδειγμα, α, εγώ βγάζω διαζύγιο, ή η γυναίκα μου με απατάει, ή το παιδί μου για την επιμέλεια, ή οτιδήποτε, λέμε πράγματα τώρα, εσύ πρέπει να πάρεις μια απόφαση εδώ, αν είναι πολλά τα σχόλια. Θα τα απαντήσεις όλα αυτά τα σχόλια και τι όφελος θα έχεις αν τα απαντήσεις? Εδώ εξαρτάται από το budget σου και τις ανάγκες σου. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των σχολείων που έρχεται στα social media, όταν μιλάμε για υπηρεσία σοβαρή, ο σοβαρός πελάτης θα σε πάρει απευθείας τηλέφωνο ή θα σου στείλει email. Αυτό κατά κανόνα σχεδόν ισχύει. Ο μη σοβαρός ή αυτός που ακόμα δεν ξέρει ή απλά δεν έχει τι να κάνει, θα σχολιάσει και θα σου ζητάει απαντήσεις. Για παράδειγμα, πόσο έχει αυτό, ρε αδερφέ, και τιμή, πόσο κάνει αυτό και πώς μπορείς να μου το κάνεις εσύ, δηλαδή, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι, χωρίς να έχει όνομα, πετάει εκεί δυο υπηρεσίες ή πόσο κοστίζει και αυτά, και πάει να περάσει την ώρα του ουσιαστικά, γιατί ο σοβαρός πελάτης δεν θα κάτσει να σου στείλει σχόλιο. Θα σε πάρει απευθείας τηλέφωνο κατά πλειοψηφία ή θα σου στείλει email για να κανονίσετε ένα meeting. Άρα ο χρόνος εδώ, αν υπερορίζουμε το budget, δεν τον διαθέτεις τόσο για να απαντάς σε τόσα σχόλια πολλά, ειδικά αν έχεις πάρα πολλά. Αν έχεις μεγαλύτερο budget, βάζεις ανθρώπους να απαντάνε για να υπάρχει αλληλεπίδραση στο βίντεο σου. Όμως κατά πλειοψηφία θα πρέπει να ξέρεις ότι ο σοβαρός πελάτης θα σε καλέσει απευθείας.